Καλή σας μέρα, κύριε Ιωαννίδη. Καλή σας μέρα στους ακροατές μας. Χθες ήταν η αρχή ενός αγώνα που θα κλιμακωθεί. Φυσικά, και έχει κάθε λόγο να κλιμακωθεί, να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί πραγματικά αυτή η αντιδραστική τομή που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, δεν αφορά μόνο τους μαθητές, προφανώς τους καίει και έτσι πρέπει, θα εξηγήσουμε και μετά, αλλά είναι ζήτημα που αφορά την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, να ξεκινήσω από αυτό πρώτα απ' όλα. Όταν βλέπεις το παιδί σου από την πρώτη Δευτέρα Λυκείου να αναγκάζεσαι να πληρώνεις φροντιστήρια επί των φροντιστηρίων. Το βλέπεις Δευτέρα Τρίτη Λυκείου μέσα στο άγχος. Να δώσεις πανελλαδικές, να περάσει κάπου. Αν περάσει εκτός σπιτιού, να πρέπει να πληρώσεις πάλι. Για στέγαση η οποία ενίκεια στο Θεό, σύτηση και όλα τα λοιπά. Και μετά βγαίνει και σου λέει η πολιτεία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι ένας άλλος ο οποίος το μόνο που είχε ήταν η φορολογική δήλωση των γονιών του, αυτό είναι δηλαδή η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το πορτοφόλι των γονιών, περνάει και αποκτά ένα ισότιμο πτυχίο με το πτυχίο του παιδιού σου, το οποίο κουράστηκε, σπούδασε, προσπάθησε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πάντως, κύριε Ιωαννίδη, επειδή το θίξατε, αυτή η δωρεάν παιδεία δεν είναι τελικά ένας μύθος? Τις είπατε και εσείς, φροντιστήρια ιδιαίτερα, αυτά εκείνο το άλλο. Το ερώτημά μου είναι μήπως τελικά ήρθε η ώρα για μια συνολικότερη αλλαγή στην παιδεία και εκεί πρέπει η αριστερά να θέσει τα νέα ζητήματα. Προφανώς, στο έδαφος της δημόσιας παιδείας πρέπει να αναπτυχθούν παραπέρα διεκδικήσεις προκειμένου να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες. Αλλά όταν βγει από το κάδρο η δημόσια παιδεία, δηλαδή πράγματα, δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αγώνες του ελληνικού λαού, της νεολαίας, εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού κόσμου συνολικότερα, αν φύγει από αυτό το κάδρο, τότε μιλάμε ξεκάθαρα πια για μια πολύ παραπέρα εμπορευματοποίηση όπου τα πάντα πολλούνται και τα πάντα αγοράζονται. Άρα λοιπόν, να συζητήσουμε πώς θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά το δημόσιο πανεπιστήμιο προκειμένου να καλύπτει, να ικανοποιήσει σύγχρονες ανάγκες. Εδώ δεν το συζητάμε. Για παράδειγμα, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τις προτάσεις του, με τις διεκδικήσεις που μπορεί να στηρίξει, με τη δράση κομμουνιστών μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων, των σχολείων, της εκπαίδευσης συνολικότερα, θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανοίξει αυτή η συζήτηση ουσιαστικά. Παρακαλώ. Να συνεχίσω. Δείτε για παράδειγμα αυτό το τεράστιο ψέμα που συνεχόμενα παίζει η κυβέρνηση, ότι παιδιά, εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα δημόσια πανεπιστήμια για να τα αναβαθμίσουμε. Ωραία. Έχει χθες, μόλις χθες, άνοιξε η πρόσκληση για την ένταξη των πανεπιστημίων σε μια δράση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ανάμεσα στα αυτά που βάζει είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αριστεία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την... Προσέξτε τώρα, διαβάζω. Η ενίσχυση θα γίνει με τρόπο που να συνδέεται με την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης, δηλαδή μιλάμε με όρους επιχειρηματικότητας, μέσα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάλυψη αναγκών σε καθηγητές, στέγαση, αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών, υποδομών των ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Γιατί ξέρετε, και μέσα στον κορονοϊό που ήταν κλειστά τα πανεπιστήμια, τα εργαστήρια και εκείνες οι υποδομές που τρέχανε έργα επιχειρήσεων ήταν μια χαρά ανοιχτά. Έχω ένα ερώτημα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Το σκηνικό, και επιτρέψτε μου τη λέξη, τη βάζω σε εισαγωγικά, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο εναντίον ιδιωτικού. Μήπως όμως το ζήτημα είναι ελάχιστο δημόσιο και περισσότερο ιδιωτικό? Το πραγματικό δίπολο είναι ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου προκειμένου να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών ή παραπέρα εμπορευματοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που αυτός είναι ο καταλυτικός ρόλος που έρχεται να παίξει αυτό το νομοσχέδιο. Να ξέρετε, επιβάλλει όρους μεταφέρω, και τα δημόσια πανεπιστήμια. Μεταφέρω απορίες ακροατών. Παρακαλώ, αυτό ναι. Η εμπορευματοποίηση, πώς την ερμηνεύουμε? Μα το γεγονός ότι πρώτον, από τη στιγμή που μπαίνει ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο για μια σειρά κυριολεκτικά διαδικασίες, λειτουργίες της ίδιας της ζωής του, της πανεπιστημιακής της ζωής, αναγκάζεται να πληρώνει αναλώσιμα,
σύντηση, στέγαση. Θα λέω τα πιο βασικά και κλασικά. Αυτό δεν συνιστά εμπορευματοποίηση. Σύμφωνοι. Δεύτερον. Να το δεχτούμε. Δεύτερον. Άλλη πλευρά της εμπορευματοποίησης είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο όπως θα κατατεθεί, φυσικά μένει να το δούμε, όχι για να καθορίσουμε τη στάση μας, γιατί ξέρετε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν περιμένει να δει αυτό το νομοσχέδιο για να δει πώς θα καθορίσει τη στάση του. Είναι ξεκάθαρο, αρνητικό, γιατί δεν παίζουμε με αστερίσκους όπως παίζει το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου κάτι, οι προϋποθέσεις ενός ιδιωτικού πανεπιστήμιου είναι σαφείς, έχουν περιγραφεί? Έχουν ακουστεί πράγματα, έχουν γραφτεί πράγματα. Θα τα δούμε και αυτά συγκεκριμένα. Αστείες μας φαίνονται φυσικά. Είναι αστείες, γιατί τώρα, εάν πούμε ότι η προϋπόθεση για να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο είναι να έχει 2 ή 3 ορόφους, ξέρετε, το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο κτίριο. Δεν είναι ξενοδοχείο. Ναι, δεν είναι μόνο κτίριο. Και δεν είναι μόνο ότι οι καθηγητές πρέπει να έχουν διδακτορικό. Έλεος, αυτό έλειπε, να μην έχουν και διδακτορικό. Το πανεπιστήμιο είναι μια ολόκληρη λειτουργία. Δεν διδάσκει μόνο, παράγει και γνώση. Και έχω ένα ερώτημα. Επειδή έχω παρακολουθήσει και ομιλίες σας και άρθρα σας, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο πώς θα λειτουργήσει σε επίπεδο αυτοδιοίκητο, σε επίπεδο εφορίας, να το πω έτσι ψυχρά? Ναι, σε επίπεδο εφορίας ψυχρά. Ως επιχείρηση. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα εδώ ερχόμαστε στην περίφημη κουβέντα για τα μη κρατικά, όπως το λέει η κυβέρνηση, και μη κερδοσκοπικά. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιώτης ο οποίος έχει σκοπό να καταθέσει εγγυητική επιστολή, δεν ξέρω, 2 εκατομμύρια. Και λείπουν και οι μεγάλοι ευεργέτες. Ναι. Ερωτηματικό αν υπήρχαν ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας ένας ιδιώτης. Προφανώς επιδιώκει να βγάλει κέρδος. Ξέρετε, σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος θα ανοίξει μια εκπαιδευτική δομή προκειμένου να μην βγάζει κέρδος, προφανώς θα βγάζει κέρδος. Τώρα το θέμα είναι το πώς θα εντάσσεται και τι φορολογικούς μηχανισμούς θα βρούνε και το πού θα φορολογείται είναι άλλο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι πάλι από την τσέπη του λαού θα βγαίνουν αυτά. Άρα είναι και θέμα κόστους και παροχής, έτσι? Προφανώς. Προφανώς έχει να κάνει και με αυτό. Εμείς επιμένουμε όμως στο ζήτημα ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει 2 βασικούς πυλώνες. Υποβαθμίζει παραπέρα τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Γι' αυτό και βλέπετε και χθες πλημμύρισε και η Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Γιατί τα παιδιά βλέπουν και αυτό που λένε πτυχία με αξία και όχι φοιτητές πελάτες είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Είναι η ουσία των διεκδικήσεων των παιδιών, τα οποία δεν λένε όχι στα ιδιωτικά, μας αρέσει αυτό το δημόσιο που έχουμε. Μην το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λένε όχι στα ιδιωτικά, πάρτε μέτρα για να αναβαθμίσετε τις σπουδές μας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Είσαστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να είστε καλά και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.